Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο που θα κάνουμε μαζί, σε ακόμη ένα unboxing. Είμαι ο Greek Jar της καρδιάς σας και σήμερα θα δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό σε σχέση με τα προηγούμενα unboxing τεχνολογίας που βλέπαμε. Σήμερα θα δούμε κάτι για αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Είναι το Nintendo Switch, το οποίο το έχω από την πρώτη μέρα που κυκλοφόρησε, αλλά τις τελευταίες μέρες με έπιασε να θέλω να πάρω χειριστήριο και είναι αυτό εδώ, το οποίο αγοράστηκε από την Amazon. Το συγκεκριμένο λέει ότι είναι ειδικά σχεδιασμένο για να παίζει με το Nintendo Switch. Εσείς μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε ούτως ώστε να βλέπετε κάθε βίντεο που ανεβαίνει πατώντας το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε τις ειδοποιήσεις και χωρίς καθυστέρηση θα προχωρήσουμε κατευθείαν στο unboxing του συγκεκριμένου να το δούμε, γιατί και εγώ έχω απορία και θέλω να δω ακριβώς πώς λειτουργεί, τι είναι, τι δεν είναι και όλα, γιατί από τα χαρακτηριστικά του μου φαινόταν πάρα πολύ καλό. Προχωράμε λοιπόν κατευθείαν. Ξεκινώντας όμως με τα βασικά, αρχικά να πω ότι το συγκεκριμένο το χειριστήριο είναι από μια εταιρεία η οποία, εάν το λέει εδώ πέρα πάνω, αν δεν το λέει θα σας το πω, πρέπει να λέγεται Baunuot, Baunuor, λέγεται Baunuor. Αυτή είναι η κατασκευάστρια. Πριν όμως προχωρήσουμε να δούμε το βασικό το στοιχείο, το οποίο όσοι έχετε παρακολουθήσει το κομμάτι με το Nintendo Switch και τι παίζει και τι δεν παίζει, ξέρετε ήδη. Το Nintendo Switch είναι αυτό εδώ. Εγώ εδώ πέρα όπως βλέπετε έχω αλλάξει χειριστήρια, γιατί τα πρώτα που είχα πάρει μου χαλάσανε. Αυτά εδώ μπαίνουν σε αυτό εδώ. Το συγκεκριμένο είναι απλά μία βάση, η οποία βάση από πίσω εδώ έχει και ένα άγκιστρο, να το πω έτσι, μία υποδοχή για να μπορούμε να την κρεμάμε στον τοίχο ή κάπου, εάν δεν θέλουμε να το κουμπάμε σε κάποιο τραπέζι ή οτιδήποτε. Τα συγκεκριμένα τα παίρνουμε και τα βάζουμε εδώ, τα κουμπώνουμε έτσι και με το που τα κουμπώσουμε έχουμε ένα χειριστήριο για να μπορούμε να το πιάνουμε στα χέρια μας και να παίζουμε. Αυτά εδώ πέρα σαν χειριστήρια έχουν ενσωματωμένο δονητή. Δεν είναι δονητής, δεν θέλω να ακουστεί έτσι πρόστιχα ή άσχημα. Έχουν μηχανισμό εδώ πέρα κάτω, ο οποίος δονείται ανάλογα με κάποιες ενέργειες που γίνονται μέσα στο παιχνίδι. Αντίστοιχα, τα συγκεκριμένα μπορούμε εκτός από το χειριστήριο αυτό να τα κουμπώσουμε επάνω σε αυτά. Βασικά αυτά κουμπώνουμε επάνω σε αυτά, τα οποία παίρνουμε και τα βάζουμε έτσι και δημιουργούμε ένα τέτοιο μικρό χειριστήριο για να μπορούμε να το έχουμε στα χέρια μας και να παίζουμε ή να παίζουμε διπλό. Γιατί όταν παίζουμε διπλό, αυτά από έτσι γυρνάνε έτσι και παίζουμε έτσι. Άρα λοιπόν, έρχομαι τώρα εγώ και πήρα ένα επιπλέον χειριστήριο. Θα το ανοίξω αυτή τη στιγμή για να το δούμε μαζί. Είναι ένα χειριστήριο μαύρο. Λοιπόν, τι έχει μέσα, καλώδιο, το οποίο είναι για φόρτιση USB-C. Αυτό που λέγαμε και στο προηγούμενο βίντεο που κάναμε, ότι έχει αρχίσει λίγο και γίνεται το καινούργιο πρότυπο και είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν έχει κάτι άλλο μέσα. Έχει το χαρτάκι εδώ πέρα που είναι για τις οδηγίες και το χειριστήριο, από την μία πλευρά είναι κινέζικα και από την άλλη πλευρά είναι αγγλικά. Και το χειριστήριο είναι αυτό εδώ που βλέπουμε. Να το βγάλω να το δούμε. Σαν πρώτη αίσθηση, το συγκεκριμένο, σαν χειριστήριο, αν το δείτε, είναι, φαίνεται βασικά πάρα πολύ σκληρό, πάρα πολύ στιβαρό, φαίνεται γενικότερα πάρα πολύ καλό. Έχει τρία χρώματα, αν μπορώ να το πω έτσι, μαύρο, κόκκινο, αυτό εδώ πέρα, και μπλε τυρκουάζ, δεν είναι δηλαδή κάτι μη γνώριμο ως προς τα χρώματα του Nintendo Switch, όσοι έχετε το ξέρετε. Και από εκεί και πέρα, εδώ από πάνω, αν το δούμε, αυτό εδώ πέρα το κομμάτι που βλέπετε, εδώ πέρα δηλαδή συγκεκριμένα, είναι η υποδοχή για το USB-C, τα καλώδια λέω, τα κουμπιά ZR, ZL, R και L, ή αντίστροφα, R και L και ZR και ZL, για να μπορούμε να κάνουμε κάποιους χειρισμούς μέσα στο παιχνίδι. Και εδώ από πάνω, όπως το βλέπουμε, είναι σταυρός, γιατί αν το δείτε, αυτό είναι αυτή η πλευρά, είναι η αριστερή πλευρά. Εδώ όπως βλέπετε δεν έχει σταυρό,
έχει 4 ξεχωριστά κουμπιά. Και αυτό εδώ πέρα είναι που πατάμε για να βγάλουμε τη φωτογραφία. Να κρατήσουμε κάποιο screenshot δηλαδή. Εδώ έχει σταυρό σε σχέση με το να έχουμε 4 κουμπιά. Και η δεξιά η πλευρά είναι αυτήν εδώ όπως τη βλέπετε. Είναι δηλαδή το ίδιο. X, X, Y, A, B. A, B. Και το χειριστήριο αντίστοιχα. Εδώ πέρα έχουμε το εξής. Το συν που έχουμε σε αυτό το χειριστήριο εδώ έχει πάει σε αυτό το πέρα το κομμάτι. Στο MOV το χειριστήριο, το αριστερό γενικότερα, γιατί αυτά βγαίνουν και σε άλλα χρώματα. Εδώ πέρα πάνω έχει ένα πλήν. Το πλήν αυτό έχει μεταφερθεί εδώ. Αυτό εδώ πέρα το κομμάτι δεν ξέρω τι κάνει. Και τα υπόλοιπα δεν τα ξέρω. Η αλήθεια είναι ότι μόλις το άνοιξα, άρα και εγώ θα το μάθω μαζί με εσάς. Υποθέτω επίσης ότι εδώ που έχει 4 νούμερα, αν το δείτε εδώ πέρα, λέει 1, 2, 3, 4. Αυτό υποθέτω ότι είναι η μπαταρία. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι είναι κάτι άλλο. Δείτε εδώ πέρα και τα υπόλοιπα που λέγαμε. Και από κάτω λέει απλά το μοντέλο που λέει Wireless Game Controller Model XB324 Made in China. Τα βασικά του χαρακτηριστικά όσον αφορά το συγκεκριμένο είναι ότι δεν λειτουργεί το NFC. Γιατί εδώ αν θυμάμαι καλά, στα κανονικά χειριστήρια του Nintendo Switch, το ένα από τα δύο τα χειριστήρια και νομίζω είναι το δεξί, εδώ πέρα μέσα πρέπει να έχει NFC tag, ούτως ώστε να μπορούμε να παίζουμε με τα Amiibo. Το συγκεκριμένο δεν έχει NFC. Χάνουμε δηλαδή αυτό. Όσοι δεν τα χρησιμοποιείτε όπως εγώ, δεν είναι κάτι το οποίο θα το νιώσουμε σαν έλλειψη. Έχει δύο ενσωματωμένους μηχανισμούς για δόνηση για να μπορούμε να έχουμε την ίδια αντίδραση, ανάδραση, γενικότερα όλο αυτό το reaction που λέμε όταν παίζουμε τα παιχνίδια. Ο κατασκευαστής λέει ότι είναι συμβατό με όλα τα παιχνίδια του Nintendo Switch, παίζει με Bluetooth με το Nintendo, κλασικά μέχρι τα 10 μέτρα. Έχει αισθητήρα για να μπορεί να καταλαβαίνει το πώς το κρατάμε, γιατί στο Nintendo Switch όσοι το χειρίζεστε ξέρετε ήδη τι θα πω, όσοι δεν το χειρίζεστε το βλέπουμε μαζί τώρα, έχει αισθητήρα, ούτως ώστε σε κάποια παιχνίδια παίζουμε με αυτό, δηλαδή αν είναι κάποιο ράλι ή ας πούμε στο Zelda το καινούργιο που δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή την ονομασία του ακριβώς, το Chronicles νομίζω, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Μπορούμε να παίζουμε και να κινούμε τους χαρακτήρες κινώντας απλά το Nintendo Switch ή το χειριστήριο αναλόγως. Έχει τέτοιο αισθητήρα και επίσης μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε ανάμεσα σε τρεις διαφορετικές εντάσεις ως προς το κομμάτι της δόνησης, εδώ πέρα. Από εκεί και πέρα, επειδή αυτό όπως βλέπουμε είναι ασύρματο, σημαίνει ότι έχει μπαταρία. Η μπαταρία του είναι στα 500 mAh, δεν το λέει εδώ πέρα για να σας πω την αλήθεια, το λέει εδώ, μπαταρία 550 και μας δίνει το εξής, χρόνος φόρτισης μας δίνει περίπου 2 ώρες για να φορτίσει, χρόνος λειτουργίας μας λέει ότι είναι περίπου στις 10 ώρες. Τώρα αυτό υπολογίστε ότι είναι 10 με 12 ώρες αναλόγως φαντάζομαι και την ένταση στην οποία έχουμε τη δόνηση εδώ πέρα. Διαστάσεις 157 επί 110 επί 57 σε χιλιοστά και το βάρος του είναι στα 200 γραμμάρια. Έχοντας διαβάσει εδώ πέρα το βιβλιαράκι να σας πω το εξής. Το κουμπί TAF που λέγαμε εδώ πέρα προηγουμένως, αυτό δηλαδή που βλέπουμε εδώ πέρα, είναι το κουμπί με το οποίο κάνουμε χρήση του turbo. Turbo σημαίνει το κομμάτι της δόνησης. Επιλέγουμε δηλαδή από εδώ πέρα πόσο δυνατά ή χαλαρά θέλουμε αυτό να το αισθανόμαστε ανάλογα με την ανάδραση που υπάρχει από το παιχνίδι. Το κυκλάκι που βλέπουμε εδώ πέρα, αυτό εδώ πέρα το κομμάτι δηλαδή, είναι το κουμπί που όπως μας λέει εδώ πέρα είναι το νούμερο 8, είναι το capture, δηλαδή είναι αυτό που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε φωτογραφία. Εδώ που έχει ένα H αν το δούμε είναι το κουμπί του home. Αντίστοιχα αυτό το πατάμε ούτως ώστε να γυρίσουμε στην αρχική οθόνη ή να επιλέξουμε για να κάνουμε τερματισμό στην κονσόλα ή να τη βάλουμε σε ύπνο. Όσον αφορά τώρα τη σύνδεση που θα χρειαστεί να κάνουμε στο Nintendo Switch θα το δούμε τώρα μαζί και πάμε να το δούμε κατευθείαν. Αρχικά εγώ έρχομαι εδώ και ξεκλειδώνω το Nintendo Switch. Επιλέγω από το αρχικό μενού τις ρυθμίσεις. Έρχομαι εδώ πέρα στο κομμάτι που λέει Controllers and Sensors και επιλέγω Change Controller Grip Order. Μου ανοίγει αυτήν εδώ πέρα την σελίδα όπως την βλέπουμε. Έχω ήδη πατήσει το Home εδώ πέρα.
Και για να το βλέπετε, ξαναπατάω εδώ πέρα το H για να μου ανοίξει εμένα τα συγκεκριμένα και έρχομαι και πατάω το L και το R, αυτά τα δύο, όπως λέει εδώ στην οθόνη επίσης. Πατώντας το, αν το δείτε, έχει εμφανίσει εδώ κατευθείαν ότι το έχει πιάσει και μου ανοίγει εδώ πέρα επίσης και το νούμερο 1. Πατάω το A και πατώντας το A βλέπουμε πλέον ότι δουλεύει με αυτό το χειριστήριο. Η σύνδεσή του δηλαδή είναι πάρα πολύ απλή. Τα κουμπιά λειτουργούν ακριβώς όπως λειτουργούν και τα κανονικά τα κουμπιά του Nintendo Switch. Άρα λοιπόν, όσον αφορά το συγκεκριμένο, είναι αυτό εδώ όπως το βλέπετε. Αυτό λοιπόν ήταν το χειριστήριο της Baonuor όσον αφορά το ενιαίο χειριστήριο αντί να πάρουμε το κανονικό, και για να σας πω την αλήθεια, και προφανώς και η Nintendo βγάζει τέτοιο χειριστήριο, απλά της Nintendo κάνει γύρω στα 70-80-90 ευρώ. Αυτό το πήρα από την Amazon γύρω στα 29. Άρα, εφόσον έχω ακριβώς ό,τι μου δίνει το άλλο το χειριστήριο ή και τα μικρά τα χειριστήρια τα συγκεκριμένα, δεν βρίσκω προσωπικά το λόγο να αγοράσω το χειριστήριο το αυθεντικό. Εννοείται ότι προτιμώ να πάρω το αυθεντικό, αλλά σε κάθε περίπτωση από τη στιγμή που το συγκεκριμένο είναι τόσο ακριβό και αυτό σαν κατασκευή είναι πάρα πολύ καλό, δηλαδή και η αίσθηση που έχει ο μοχλός αυτός εδώ πέρα και αυτός όπως τον κοινό είναι πάρα πολύ ωραία. Σαφώς, όπως μπορείτε να το δείτε και στο Nintendo, τα πάντα λειτουργούν κανονικά. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι που να μας δημιουργεί θέμα. Το ξαναλέω, δεν βρίσκω το λόγο για να αγοράσω το αυθεντικό. Γιατί δείτε, το πατάει εδώ πέρα, ακουμπάει κανονικά, πειράζει τα πάντα, δεν μας βγάζει δηλαδή κάποιο πρόβλημα ή οτιδήποτε. Είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή, μια πάρα πολύ καλή λύση για να έχουμε λίγο πιο άνετο κράτημα και πιο ωραία αίσθηση στα χέρια μας, γιατί αυτό, αν το δείτε, δεν είναι το ότι είναι μόνο πλαστικό, που όλο προφανώς είναι πλαστικό. Εδώ, αν το δείτε, αυτό είναι σκληρό πλαστικό και αντίστοιχα εδώ που είναι οι γραμμές, όπως το βλέπετε, από κάτω αυτό αλλάζει. Είναι σαν να πιάνεις ένα, ας το πω εγώ τώρα, δεν είναι σωστό αυτό σαν έκφραση, πλαστικοποιημένο δέρμα, δηλαδή δεν γλιστράει, δεν το νιώθεις να φεύγει, είναι πάρα πολύ ωραίο σαν αίσθηση. Για να μην σας ζαλίζω, σε κάθε περίπτωση όμως είναι αυτό, με ρωτάτε ό,τι θέλετε στα σχόλια, εννοείται ότι θα χαρώ να σας απαντήσω. Είμαι ο Γκρίγκζιαρ της καρδιάς σας, εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε και να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποίησεις για οποιοδήποτε βίντεο ανεβαίνει από εμένα, από το χειριστήριο το καινούριο που έχω για το Nintendo Switch και από όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί, να προσέχετε, να περνάτε καλά, να μένετε ασφαλείς. Θα τα πούμε ξανά στο επόμενο βίντεο. Προς το παρόν σας χαιρετώ. Γεια σας!